Κυρίες και κύριοι, αυτές τις 100 ημέρες του πολέμου επήλθαν τεκτονικές αλλαγές σε όλο τον κόσμο. Η Γερμανία, για παράδειγμα, εξόδεσε πάνω από 100 δις εξοπλισμούς. Η δυσκίνητη Ευρώπη επέβαλε 6 πακέτα ακυρώσεων. Ενώ, όπως θα μας πει η Έλληνα Παπαδημητρίου, που έχει απαριθμίσει τα βασικότερα, Φινλανδία και Σουηδία αφήνουν πίσω τους την ουδετερότητα. Έτσι, είναι μια τομή στην ιστορία. Είναι προ και μετά τις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Τι μας έφερε? Έχουμε δύο διαφορετικές εποχές, πριν και μετά. Αρχίζουμε από τα θέματα της ενέργειας. Λειτουργήσε ο πόλεμος ως ένας καταλύτης για την ταχύτερη απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια, αλλά και την επιτάχυνση στην πράσινη μετάβαση. Παρακάτω, Φιλανδία και Σουηδία, όπως είπες, Εύα, προχώρησε σε μια ιστορική αλλαγή, στροφή. Αιτήματα για ένταξη στο ΝΑΤΟ και από εκεί που κάναμε κριτική στο ΝΑΤΟ και είχε, το αποκαλούσαμε κεφαλικά νεκρό, τώρα φαίνεται ότι είναι επίκαιρο. Δυναμώνει ξανά και έχει πολύ ισχυρό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή. Παράπλευρες απώλειες οικονομικού ενδιαφέροντος, σκαλπάζει ο πληθωρισμός, στα ύψη οι τιμές της ενέργειας, αριθμίες κενά στις εφοδιαστικές αλυσίδες σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βέβαια πλήγμα στις εξαγωγές σιτηρών και των μαγειρικών ελαιών, καθώς η Ουκρανία έχει ένα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής και εφιάλτες μεταπανδημικής επισιτιστικής κρίσης. Και θα κλείσουμε την κατάρριψη μύθων ότι η πολεμική μηχανή της Ρωσίας τη θεωρούσαμε ανίκητη. Τις πρώτες μέρες. Τις πρώτες μέρες και φυσικά πριν τις 24 Φεβρουαρίου. Και σε ό,τι αφορά στη συνοχή της Δύσης, δεν θεωρείται να πιαστο όνειρο. Ναι. Έγινε Λειτουργήσε ένα μέτωπο. Ακριβώς, σαν συγκολητική ουσία η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν, Έλληνα Παπαδημητρίου.